Βήμα-βήμα χτίζουμε το νέο εθνικό σύστημα υγείας το οποίο έχουμε οραματιστεί και το οποίο αξίζουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Εδώ πέρα σήμερα σε αυτό το εμβληματικό αντικαρκινικό νοσοκομείο βλέπουμε μια μικρή πτυχή ενός πολύ μεγάλου κατασκευαστικού έργου το οποίο εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας με προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 400 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλάζουν την όψη των υποδομών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην πατρίδα μας. Θέλω να επαναλάβω ότι το έργο το οποίο βλέπετε εδώ πέρα να εξελίσσεται, όπως και πάρα πολλά άλλα αντίστοιχα έργα, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία η κυβέρνησή μας εξασφάλισε μετά τον COVID για να στηρίξουμε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την αναβάθμιση κρίσιμων κοινωνικών υποδομών. Και το λέω αυτό, διότι βρισκόμαστε 3 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές. Και προφανώς το βασικό ζητούμενο και σε αυτή την κάλπη η οποία έρχεται είναι ποια θα είναι εκείνη η πολιτική δύναμη η οποία θα μπορεί να διεκδικεί προς όφελος των Ελλήνων πολιτών αυτά που τους αξίζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να τονίσω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μία μόνο πηγή χρηματοδότησης για τις σημαντικές παρεμβάσεις που κάνουμε στην υγεία. Υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 21-27, όπως παραδείγματος χάρη η ενεργειακή αναβάθμιση αυτού του νοσοκομείου.